Συνάντησες το Μουσουράκι, βρε, μετά το γάμο, για πες. Γιώργο, δεν είναι συνέντευξη. Αν μου επιτρέπεις, ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση που κάναμε με τον Πάνο Μουσουράκι λίγο πριν πετάξει για την Κύπρο. Το να αγαπάς είναι να χαίρεσαι και να δίνεις. Το να έχεις ανάγκη είναι να φοβάσαι και να ζητάς, είπε μεταξύ άλλων ο Πάνος Μουσουράκης λίγο πριν πετάξει για την Κύπρο. Πάμε να τον δούμε. Πάμε. Κύπρος, ε. Κύπρος, πάμε να κάνουμε συναυλία τώρα, ναι. Να σου πω, είναι το πρώτο ταξίδι, αν δεν κάνω λάθος, που φέρνεις. Ναι, είναι ο μήνας του μέλητος ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, απλά μόνος μου. Και συνεχίζεις 28 Ιουνίου πάλι εδώ, πάλι θα έχουμε... Στο Άλσο, στο θέατρο Άλσο θα είμαστε, μαζί με τη Μαρία της Σακελάρη που ήταν η νικήτρια του Voice. Από τη δικιά μου ομάδα εκτελήσουμε τα Voice. Πάνω πώς είναι, δηλαδή, τι ήταν πριν και τι είναι τώρα, είναι ακριβώς τα ίδια, έχει αλλάξει κάτι? Ναι, έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Όχι, θα κάτσω να σου γράψω μια έκθεση με τα υπέροχα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μου. Άμα κάτσω να τα εξηγήσω τώρα θα χάσω την πτήση. Ξέρεις, όλα είναι υπέροχα. Όμως, ότι αφού φτάσει, πριν πας πρέπει να πάρεις τηλέφωνο. Αφού φτάσεις πρέπει να πάρεις τηλέφωνο. Αφού κάνεις το live πρέπει να πάρεις τηλέφωνο. Άμα υπάρχει εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα από όλα αυτά. Πάνω, δύο τελευταίες ερωτήσεις. Τον Ιούλιο, μέσα στο καλοκαίρι θα έρθει και ο ερχομός. Δεν χρειάζεται να κάνεις γιατί θέλεις. Ή όταν αισθάνεσαι την ανάγκη. Δεν εννοώ πως δεν θα έχω. Αλλά η ανάγκη και η αγάπη δεν πάνε μαζί. Γιατί το να αγαπάς είναι να χαίρεσαι και να δίνεις, το να έχεις ανάγκη είναι να φοβάσαι και να ζητάς. Οπότε, ναι, ό,τι αγαπάς. Το καλοκαίρι για καλή σου τύχη, να σε επιλέξω, δεν θα υπάρχουν και εκπομπές, οπότε δεν θα ξαναχρειαστείς να έχουμε πάλι το μήνυμα. Το ποιηματάκι. Δεν σ' αρέσει το ποίημα μου? Πάρα πολύ, αλλά δεν θα έχει καλοκαιρινές εκπομπές, οπότε... Εντάξει, αφού έπαιξε το ποίημα μου, εντάξει, θα κάτσω να γράψω κανένα τραγούδι καλύτερα. Δεν το μετάνιωσες καθόλου πάνω, δηλαδή το έκανες, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν θέλω. Εγώ το ποίημα ήθελα να βγάλω, εσείς το διαφημίσατε απλά. Μάλλον νέο τραγούδι θα έχουμε. Βγάζουμε τώρα μαζί με το Θέμη του Καραμουρατίδη και το Γεράσιμο Ευαγγελάτο. Είμαστε σε φάση που κυκλοφορούμε ένα δίσκο. Ξέχασα να σου φέρω κάτι το οποίο το ήθελα πάρα πολύ. Ένα σκόρδο. Γιατί? Το τάξιδι. Τι, είναι κάποια παράδοση αυτή για την οποία... Δεν πήρες μηχανάκι. Ξέρεις και την Κορίνα, όλους τους ξέρεις. Πού το ξέρεις για τη Βέσπα, λες? Είπα να καγκουρέψω λίγο. 20 χρόνια πριν. Έτσι. Πάνω σε βλέπω πιο ήρεμο και πιο γεμάτο, πιο χαλαρό. Ελπίζω να κρατήσει αυτό το πράγμα. Γιατί νιώθω και εγώ πάρα πολύ καλά.